Οι ουρολοιμώξεις προκαλούν διαφορετικά συμπτώματα ανάλογα αν χτυπήσουν την κύστη που προκαλούν κυστήτιδα ή τους νεφρούς που προκαλούν πυελονεφρίτιδα. Η κυστήτιδα προκαλεί πυρετό ήπιο 37-37,5 βαθμούς Κελσίου, τσουξίματα και συχνουρία. Όταν έχουμε ουρολοίμωξη στους νεφρούς, τα πράγματα είναι πιο βαριά, διότι ο πυρετός μπορεί να γίνει 38-39, με ρίγος πολλές φορές και πόνους πίσω στην οσφυγική χώρα, στην περιοχή των νεφρών. Είναι από τα πιο συχνά προβλήματα στην ιατρική, προσβάλλουν οι ουρολοιμώξεις πιο συχνά οι γυναίκες από ότι άντρες και σε όλες τις ηλικίες τα θήλια πιο πολύ από τα άρενα. Ακόμα και σε μικρά κορίτσια είναι πιο συχνές από ότι είναι σε αγόρια, είναι πιο συχνά σε κορίτσια της ηλικίας της νεανικής και πιο συχνά σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι λοιμώξεις που προκαλούνται από μικρόβια. Το πιο συχνό μικρόβιο είναι το κολοβακτηρίδιο, αλλά και άλλα μικρόβια προκαλούν ουρολοιμώξεις, όπως είναι η κλεμψέλα, ο πρωτέας και ο σταφυλόκοκος ο επιδερμικός. Σε αυτούς που έχουν καθετήρες στην ουροδόχο κύστη μπορούν να προκληθούν από εντερόκοκο και άλλα πιο δύσκολα μικρόβια. Οι ουρολοιμώξεις δεν συγκαταλέγονται στα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα, παρότι σχετίζονται με την επαφή. Ο λόγος είναι ότι κατά την σεξουαλική επαφή μπορεί να υπάρχει μερικές φορές μία μεταφορά του μικροβίου από το κάτω τμήμα του ρηπητικού συστήματος προς ψηλότερα σημεία και να αναπτυχθεί για παράδειγμα μία κυστήτιδα. Αλλά δεν είναι καθαρή μετάδοση του μικροβίου από τον άντρα στη γυναίκα ή από τη γυναίκα στον άντρα. Οι ουρολοιμώξεις υποτροπιάζουν συχνά, δυστυχώς, και ακόμη πιο συχνά σε γυναίκες από ότι σε άντρες. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μια ευπάθεια σε κάποιο ποσοστό του γυναικείου φύλου στις ουρολοιμώξεις, προπάντων στις κυστήτιδες, και η προσέγγιση είναι μια βελτίωση της μικροβιακής χλωρίδας στον κόλπο των γυναικών. Αυτός λοιπόν, αυτή η περιοχή του σώματος έχει γαλακτοβακύλους, οι οποίοι γαλακτοβάκυλοι είναι φυσιολογικά μικρόβια στην περιοχή του κόλπου και τα οποία αντιμετωπίζουν τα παθογόνα. Ως εκ τούτου, βασικός συντελεστής στην ελάττωση της υποτροπής των ουρολοιμώξεων είναι να αυξηθούν οι γαλακτοβάκυλοι στον κόλπο της γυναίκας.